Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Καλημέρα και καλή χρονιά. Είναι η πρώτη φορά που τα λέμε και μέσα στο 23. Χαίρετε, καλή χρονιά. Τι κάνετε? Καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Πολύ καλά. Και μάλιστα με ένα θέμα νομίζω εξαιρετικό. Πρώτα καραβαγγέλια από 10 έως 12 Φεβρουαρίου. Και θα θέλαμε έτσι στην αρχή να μας δώσετε το στίγμα των εκδηλώσεων που θέλετε να καθιερώσετε στην Ιερά Μητρόπολη Καστοριάς. Ναι, έχω κάνει και μια ανακοίνωση που το βασικό είναι ότι με ενδιαφέρει πάρα πολύ και σαν Μητροπολίτης και ως Έλληνας βέβαια η ιστορία και η θεολογία. Και είναι θεωρία με αυτή, δεν θεωρία, είναι και πραγματικότητα ότι σε πολλά θέματα η Ελλάδα πρέπει να εισάγει προϊόντα, να εισάγει πλητήρια, να εισάγει αυτοκίνητα, να εισάγει κινητά, αλλά νομίζω στο θέμα της ιστορίας και της τεχνολογία να εισάγουμε, αλλά στα θέματα τα υπόλοιπα. Αυτά πρέπει να τα εξάγουμε, γιατί έχουν βαθιά ιστορία, τη πιο πλούσια γλώσσα και βαθιά θεολογία. Σε αυτά δεν πρέπει να περιμένουμε να είμαστε φτωχοί συγγενείς, αλλά αντίθετα πρέπει να καλλιεργούμε τη δική μας ιστορία. Τώρα, στα πλαίσια αυτά, πάντοτε με ενδιαφέρει να κάνω να θεσμοθετήσω δύο θεσμούς στην Μητρόπολη. Το ένα έχει σχέση με την ιστορία και επίσης με τον θρηλυκό αυτό Μητροπολίτη, τον Γερμανό Καραβαγγέλη. Και γι' αυτό συνδύασα αυτά, δηλαδή το Γερμανό Καραβαγγέλη, την ιστορία, την τοπική εκκλησιαστική και γενική ιστορία. Και το γεγονός ότι κοιμήθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 1935, οπότε είπα να κάνω αυτές τις εκδηλώσεις τώρα το Φεβρουάριο, που είναι και νεκρή. Που είναι και η ημερομηνία του θανάτου του. Είναι η ημερομηνία θανάτου του Γερμανού Καραβαγγέλη και είναι και μια περίοδος που νομίζω είναι νεκρή και συνδυάζεται. Από άλλες εκδηλώσεις, ναι. Ναι. Και θα συνδυάσουμε τα πολιτιστικά δρόμενα, τα επιστημονικά, την ιστορία, θέματα ιστορικά και το μνημόσυνο για τον Γερμανό Καραβαγγέλη και τους προκατόχους μου και επίσης την εκδήλωση του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου, γιατί ο Γερμανός Καραβαγγέλης όπως και οι άλλοι προκάτοχοι Μητροπολίτες είχαν ασχοληθεί και τους ενδιαφέρει πολύ και το κοινωνικό θέμα. Μάλιστα. Και είναι έτσι τέσσερα στοιχεία τα οποία θα συνδυαστούν και ήδη χαίρομαι που το έχουν αγκαλιάσει και οι τοπικοί φορείς, η τοπική αυτοδιοίκηση και φορείς, και νομίζω ότι εφόσον πάει καλά θα χαρώ πολύ να γίνει ένας θεσμός και να διευρυνθούν έτσι οι εκδηλώσεις που γίνονται και κάθε χρόνο να έχουμε πραγματικά κάθε χρόνο. Κάθε, ναι, χρόνο, ναι. Κάθε χρόνο την ίδια πάντοτε ημερομηνία, έτσι. Ναι, πρέπει, μάλλον θα γίνονται ας πούμε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, μπορεί να γίνουν και Πέμπτη αν να διαβρεθούν. Για να μπορούν οι καλεσμένοι να έχουν την μεγαλύτερη ευχέρεια να έρχονται εδώ. Ναι, και με άλλα με ορόσημα και τον κόσμο να παρακολουθεί. Ναι. Σωστό. Με ορόσημα πάντα όμως την 11η Φεβρουαρίου. Από αυτά που έχουμε δει στο πρόγραμμα εντυπωσιαζόμαστε σεβασμιότατε, γιατί πέρα από των καθηγητών που θα έρθουν εδώ υπάρχουν δύο πρόσωπα τα οποία νομίζω ότι θα είναι πόλος έλξης για τους Καστοριανούς. Είναι ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος. Δεν ξέρω αν μπορούμε να θυμηθούμε πότε. Δεν μπορώ να θυμηθώ αν έχει έρθει και πότε έχει ξανάρθει ο Αρχιεπίσκοπος. Έχει έρθει νομίζω πριν 10 χρόνια περίπου, όταν είχαν γίνει τα 100 χρόνια από το Μακεδονικό Αγώνα. Μάλιστα. Γίνει συνοδική τότε λειτουργία. Ήταν έτσι. Ναι. Βεβαίως και ο πρώην πρόεδρος Δημοκρατίας, ο κύριος Προκόπης Παυλόπουλος, τον οποίον είχαμε δει ως πρόεδρο να είναι στα ελευθέρια της πόλης μας στην παρέλαση επί της δικής του θητείας. Δύο λοιπόν πρόσωπα του που νομίζω ότι πραγματικά θα είναι πόλος έλξης για τον κόσμο που θα παρακολουθήσει τα καραβαγγέλια, τα πρώτα καραβαγγέλια. Μάλιστα. Πρέπει να σας πω ότι πρώτα επικοινώνησα με τον Μακαριότατο, ο οποίος δέχτηκε να έρθει για την μνημόσυνη, αλλά και δύο μέρες για την ημερίδα. Πρέπει να πω βέβαια. Άρα λοιπόν θα φιλοξενήσουμε εδώ τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος. Ναι, ναι. Αυτό μου έχει πει. Πήγα ήδη στην Αθήνα και του έδωσα την πρόσκληση. Πρέπει βέβαια να βάλουμε εδώ όσο αφορά τις επισκέψεις του Αρχιεπισκόπου και ένα αστεράκι, γιατί συνήθως λίγες μέρες πριν
θα είναι και σίγουρο πώς θα έρθει, όπως έγινε πρόσφατα στην Ευθιότητα, που κάποια δυσκολία τον εμπόδισε να παραστεί. Άρα λοιπόν λέμε ναι αρχικά, αλλά με έναν αστερίσκο, μη συμβεί κάτι. Πάντως μου δέχτηκε και την πρόσκληση και μου είπε να βάλω και στο πρόγραμμα και όλα αυτά, και αν όλα πάνε καλά θα τον έχουμε μαζί μας. Και τον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο, γιατί το θέμα που επιλέξαμε να κάνουμε τα 100 χρόνια από τη συνθήκη της Λοζάνης, που τόσο πολύ συζήτηση γίνεται. Εδώ είναι λοιπόν το ερώτημα, πώς επιλέχθηκε ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Παυλόπουλος, να είναι στα πρώτα καραβαγγέλια? Ποιο είναι το σκεπτικό? Ναι, είναι ακριβώς ότι είναι το θέμα η συνθήκη της Λοζάνης. Και ο πλέον ειδικός, δεν ξέρω, υπάρχουν πολλοί ειδικοί, αλίμονο, ήταν ο πρόεδρος, ο κ. Προκόπης Παυλόπουλος, ο οποίος όταν επικοινώνησε μαζί του, το πήρε με πάρα πολύ μεγάλη χαρά και για την Καστοριά. Και έχω μάθει από δικούς ανθρώπους ότι χαίρεται πάρα πολύ που θα έρθει στην Καστοριά. Mm-hmm. Και για το θέμα το οποίο ο ίδιος μάλιστα το προέκτο, λέω, θέλω να κάνω ένα θέμα, αλλά επειδή είμαι και Μητροπολίτης, λέω να έχει σχέση με τα εκκλησιαστικά. Και ο ίδιος μου πρότεινε, βεβαίως σεβασμιότητα, πρέπει να υποθούν αυτά τα πράγματα, και μου πρότεινε και το θέμα του που θα είναι η συνθήκη της Λοζάνης και οι θρησκευτικές μειονότητες, πώς στηρίσαμε εμείς ως Έλληνες mm-hmm. τη συνθήκη και τι έκαναν οι άλλοι συμβαλόμενοι. Μάλιστα. Αυτό θα είναι το θέμα λοιπόν, και ο κύριος Παυλόπουλος θα είναι εδώ. Μαζί βεβαίως με τον Μητροπολίτη Ναυπάκ του κύριο Ιερόθεο, ναι. και τους καθηγητές Νικόλαο Μαγκιόρο και Αθανάσιο Καραθανάση. Μάλιστα. Και μάλιστα θα σας πω και τον εισήγηση του Μητροπολίτη Ναυπάκ του, είναι οι ρίζες του θέματος, γιατί θα μιλήσει πότε έγινε ο πρώτος διάλογος μεταξύ Ορθοδόξων Ρωμιών και Μωαμεθανών επί ευρωπαϊκού εδάφους. Και βεβαίως πώς, τι γίνεται σήμερα σε σχέση με τη συνθήκη της Λοζάνης. Ο Ναυπάκ του λοιπόν, που ήταν, αν δεν κάνω λάθος, και πρόσφατα μαζί μας, δεν ήταν στο φόρουμ? Ήταν στο φόρουμ, ναι, και έκανε μια θεολογική. Θα είναι πολύ τακτικά μαζί μας, από ό,τι καταλαβαίνω, ο Μητροπολίτης Ναυπάκ. Κοιτάξτε, ο Μητροπολίτης Ναυπάκ του, βέβαια, είναι πνευματικός. Ξέρουμε τις σχέσεις σας. Πέρα από αυτό, όμως, είναι ο πολυγραφότερος, λογιότερος και... Είχε αξία αυτό να το πείτε, γιατί το διάβαζα μια μέρα και έμεινα έκπληκτος. Πείτε το λίγο για να το ξανακούσουν οι φίλοι μας. Κοιτάξτε, έχει γράψει γύρω στα 120 βιβλία. Είναι απίστευτο, έχει γράψει 120 βιβλία αυτός ο άνθρωπος. Ναι, και είναι μεταφρασμένα σε 25 γλώσσες. Και 26, είναι εκπληκτικό. Δηλαδή. Εγώ μαζί του έχω γυρίσει Ευρώπη, Αμερική, όχι για ταξίδια, γιατί τον καλούσαν να τους μιλήσει στην Ρωσία, στην Ρουμανία, στη Μέση Ανατολή, στη Γεωργία. Τον καλούσαν και τον ζητάνε για να μιλήσει. Οπότε, αφού τον ζητάνε από όλο τον κόσμο, αν είναι δυνατόν να μην το χρησιμοποιούμε εμείς εδώ στην Ελλάδα που έχουμε ένα τόσο. Και αν μας βολέψει εκείνες τις μέρες, θα τον θέλαμε λίγο να είναι στην εκπομπή, έτσι να έρθετε μαζί για να τα πούμε. Νομίζω έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να ακούμε τον Ναυπάκ του. Νομίζω θα κάνετε ένα πολύ καλό διάλογο. Θα το πω. Ναι. Ωραία. Τώρα οι εκδηλώσεις. Αλλά είναι Σαββατοκύριακο, δεν ξέρω εσείς εργάζεστε Σαββατοκύριακο. Εμείς εργαζόμαστε, αν είναι για κάτι καλό, όλες τις ημέρες και τις νύχτες ακόμα. Εμείς εργαζόμαστε. Καλώς, κακώς. Μπορούμε να την κάνουμε και ηχογραφημένη και να την έχουμε και την. Να την μεταδώσουμε. Θα την βρούμε την άκρη. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω πού γίνονται όλα αυτά, πού θα συμβούν όλα αυτά, γιατί θα χρησιμοποιηθεί ο χώρος του ξενοδοχείου Λιμναίων, από ό,τι καταλαβαίνω. Έτσι. Ναι, ναι, και αυτό ήταν λίγο, θα το πω, πολλές προτάσεις έγιναν, γιατί έχουμε μια επιτροπή που ορίσαμε εδώ για ένα οργανωτική επιτροπή. Αλλά εκεί κρίθηκε και από άποψη. Και για να διευκολύνουμε. Θα χρησιμοποιηθεί βέβαια και το πολιτιστικό κέντρο του Άργους, πρέπει να πούμε, σε αυτές τις εκδηλώσεις. Ναι, ναι, να ξεκινάει οι πολιτιστικές εκδηλώσεις την Παρασκευή στο Άργος, στο πολιτιστικό κέντρο, με τα χορευτικά και με τις χοροδίες. Ορεστή Δευσυνολέσκη, Κίζικος, Αργέστε, Μουσικό Σχολείο Καστοριάς θα είναι εκεί. Ναι, και έχουν προσανατολισμό. Παρασκευή 10-6 ώρα το απόγευμα είναι αυτή η πρώτη μέρα. Με σαν ταυτότητα, χορούς και τραγούδια από τα μέρη αυτά ακριβώς που αφορά η συνθήκη της Λοζάνης. Σωστά. Και το άλλο, με την άλλη, επιλέχθηκε ένα κεντρικό μέρος για να αποφύγουμε τις μετακινήσεις και να διευκολύνουμε λίγο και τις αρχές. Μάλιστα. Γιατί είναι πρόσωπα τα οποία χρειάζονται κάποια, πώς να το πούμε, στήριξη από την αστυνομία, από την τροχιά. Υποστήριξη είναι λόγω των μέτρων που παίρνουν. Θα ανοίγουν οι δρόμοι και τα λοιπά. Και για να μην επιβαρύνουμε σε αυτό το θέμα, έτσι λίγο σε μια συζήτηση και με τις τοπικές αρχές καταλήξαμε να γίνουν εκεί.
Ναι. Εγώ πάνω να σας πω ότι πώς να το πω, σαν όραμά μου είναι, εφόσον στηριχτήκε από την τοπική κοινωνία και το δει ότι είναι κάτι καλό για την Καστοριά, να διευρυνθεί αυτός ο θεσμός και να γίνονται τις άλλες χρονιές και άλλες εκδηλώσεις που να διαρκούν μερικές μέρες και να αφορούν όλοι την πόλη. Βεβαίως, όπως είπαμε, το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου θα είναι όλες αυτές οι ομιλίες και οι επισκέψεις εδώ. Είναι ο βασικός κορμός εκείνη την ημέρα των πρώτων Καραβαγγέλιων. Την Κυριακή θα έχουμε την Εκκλησία, θα έχουμε και την Κοπή της Πίτας, όπου καλώς εγώ των πραγμάτων θα παρευρεθεί και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος. Ναι, κοιτάξτε, κυρία. Βασιλόπιτα του Γενικού Φιλόπτωχου Ταμείου, υπενθυμίζω. Ναι, κοιτάξτε, είναι και άλλη μέρα σημαντική. Πρώτον, γιατί έγινε, θα γίνει το μνημόσυνο των προκατόχων μου, όλων των προκατόχων, το οποίο γινόταν μια άλλη μέρα. Αυτή, νομίζω, αυτή είναι πιο συμβολική και πιο σημαντική. Και το δεύτερο είναι ότι στο χορό, το χωροσυπηρία που είναι απολογισμός του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου, δεν είναι σημαντική. Πέρσι εγώ ανακοίνωσα τα στοιχεία που μου δώσαν. Φέτος έχω άποψη για τα στοιχεία που θα ανακοινώσω. Και θα είναι σημαντικό, δηλαδή θα τα αναλύσουμε πώς δόθηκαν, πού δόθηκαν οι βοήθειες, τα χρήματα. Και νομίζω θα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για την Καστοριά, γιατί δείχνει και πού πηγαίνουν τα πράγματα, πού υπάρχουν ανάγκες, αλλά και όσοι δύναται και μπορούν να βοηθήσουν, πού μπορούν να βοηθήσουν για να στηριχθεί το έργο αυτό. Με την ευκαιρία να πούμε όμως για τα Καραβαγγέλια, ποιοι σας βοήθησαν, σεβασμιότατε, για να έχουμε και μια εικόνα? Γιατί είναι αυτό που έχω μπροστά μου το πρόγραμμα, το νομίζω το γράφει, είναι συνδιοργάνωση, είναι η Ιερά Μητρόπολη Καστορίας. Μας βοήθησε η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, ο Δήμος Καστοριάς και ο Δήμος Άργους Οριστικού. Μάλιστα. Ο καθένας από την πλευρά του με ό,τι μπόρεσε. Είναι χρήματα που δίνουν, ηθική στήριξη, υλικοτεχνική στήριξη, τι δίνουν? Όχι, είναι, έχουν αναλάβει κάποια έξοδα. Έχουν κάποια αναλάβει έξοδα. Ας πούμε, αυτό που ξέρω, ο Δήμος Άργους Οριστικού δίνει ολόκληρο το πολιτιστικό κέντρο, τα ηχητικά κτλ. Μάλιστα. Την κάλυψη ο ένας Δήμος. Και τα λοιπά. Είναι πολύ, δηλαδή εγώ το είχα ζητήσει αυτό, πρέπει να σας πω ότι όταν είχα αυτή την σκέψη την είχα κοινοποιήσει από το καλοκαίρι, από πολύ νωρίς στους φορείς, πώς τη βλέπουν και αν μπορούν να τη στηρίξουν. Και μου είχαν πει ότι είναι πολύ καλό και θα τη στήριζαν. Και όταν ήρθε η ώρα και κάναμε τις σκέψεις πώς ακριβώς θα διοργανώσουμε τα πρώτα Καραβαγγέλια, βέβαια βρέθηκαν αρρωγοί και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Το γράφει και στο πρόγραμμα που έχει κυκλοφορήσει, το βάζουμε στις διοργανωτές στο πίσω μέρος του προγράμματος. Σεβασμιότητα, κλείνοντας, νομίζετε ότι πραγματικά θα τύχει της προσοχής του κόσμου? Πιστεύετε ότι οι αίθουσες θα είναι γεμάτες στα πρώτα Καραβαγγέλια που θέλετε να θεσπίσετε ως θεσμό στην Καστοριά? Το εύχομαι. Κοιτάξτε, έχω το πρόσθετο παράδειγμα αυτό του Βυζαντινού Φόρουμ που... Θέλω να κλείνοντας να πείτε και γι' αυτό μια κουβέντα που ήταν αισθητή η παρουσία σας εκεί. Ναι, θέλω να πω ότι εκείνο ήταν πάνω από κάθε προσμονή, γιατί ήταν κάτι το οποίο χρειαζόταν η Καστοριά, αυτό αποδείχτηκε. Νομίζω ότι και αυτό είναι κάτι το οποίο χρειάζεται, γιατί τα ιστορικά θέματα και ιδίως αυτά τα θέματα που συνέχεια τα βλέπουμε στη τηλεόραση και το ένα και το άλλο, είναι πράγματα τα οποία χρειάζονται. Και οι εισηγητές, όπως είδατε, είναι πάρα πολύ σημαντικοί. Ναι. Και νομίζω θα πετύχει. Είναι όλο το πλαίσιο. Είναι, επαναλαμβάνω, τα πολιτιστικά, τα επιστημονικά, η μερίδα, το μνημόσυνο, η λειτουργία, το συλλήτρωπο και το μνημόσυνο και το γενικό φιλόπτωχο. Εγώ εύχομαι μόνο με την καρδιά να μας δώσει το θάρρος ώστε να τα συνεχίσουμε. Κλείνοντας λοιπόν, σεβασμιότατε, το δικό σας συμπέρασμα για το φόρουμ που πέρασε, γιατί σκοπεύουμε και σε αυτό το κομμάτι να εκμεταλλευτούμε εντός εισαγωγικών τη βυζαντινή μας παράδοση. Ο τουρισμός φαίνεται να είναι μια ωραία κατεύθυνση για το νομό μας, φέρνει αποτελέσματα, φέρνει χρήματα τα οποία τονώνουν την τοπική μας οικονομία. Βλέπετε προοπτική, πραγματικά βλέπετε ότι εδώ είναι ένα, θα λέγαμε, ένας τομέας που πραγματικά η Καστοριά μπορεί να κάνει πολλά βήματα μεγάλα? Νομίζω αυτό αποδείχτηκε, δηλαδή δεν το είπα μόνο εγώ στην εισήγησή μου, γιατί εγώ αναφέρθηκα σε πορίσματα ενός συνεδρίου που είχε γίνει στα Χανιά από τον οικονομίστη και στο θρησκευτικό τουρισμό εκεί, όλοι οι παράγοντες και επιστήμονες και περιφερειάρχες, δύο περιφερειάρχες, ο περιφερειάρχης της Θεσσαλίας που έχει τα μετέωρα, ο περιφερειάρχης της Κρήτης, που η Κρήτη θα έλεγε κάποιος, τι να το κάνει θρησκευτικό τουρισμό, αφού όλο είναι η θάλασσα και τα τοπία κτλ. Και,
Και παραλίες, και πόσο επενδύουν σε αυτό το θέμα. Και ήταν γενικό, ήταν ένα διεθνές συνέδριο και όλοι τόνιζαν ότι ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος του διεθνούς τουρισμού είναι ο θρησκευτικός τουρισμός που έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Δεν πάνε κάποιοι ούτε να φωτογραφίζουν κάποια μνημεία όπως ας πούμε, θα πήγαινε σε ένα νεκρό μνημείο όπως είναι η Ακρόπολη. Νεκρό από την άποψη δεν χρησιμοποιείται για το λόγο για το οποίο δημιουργήθηκε. Αλλά είναι άνθρωποι οι οποίοι ψάχνουν βιώματα. Βιώματα σύγχρονα, βιώματα που έχουν σχέση με τη ζωή τους. Και έχουν μια συγκεκριμένη συμπεριφορά. Και αυτό γίνεται όλο το έτος. Να μπουν δηλαδή σε μια εκκλησία, να προσευχηθούν, να ανάψουν το κερί τους, να γονατίσουν. Να ακούσουν ένα λόγο. Να συνδέεται και με την ψυχολογία και με τη θεραπεία και με όλα αυτά. Είναι βιωματικός τουρισμός. Βεβαίως μέσα σε αυτά, όταν θα ανοίξει ένα μουσείο και ένας ναός, θα μπουν και οι τουρίστες. Έγινε διαχωρισμός τουρίστα και προσκυνητή. Ναι. Έχει ένα χαρακτηριστικό λοιπόν ιδίωμα το οποίο. Και αυτός ο τουρισμός άντεξε, σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτού του Διεθνούς Συνεδρίου στα Χανιά του Economist, άντεξε και στην κρίση και στο πόλεμο και αντέχει και όλες τις εποχές του χρόνου. Μάλιστα. Κινείται όλες τις εποχές του χρόνου. Και επίσης αποδείχτηκε από τις εισηγήσεις της Φλόρα της Καραγιάν, της κυρίας Σκρέκα, των άλλων, του Μητροπολίτη Θεόδωρος κτλ. Αλλά και των επιστημόνων αποδείχθηκε ότι υπάρχει πάρα πολύ υλικό. Αφού έφτασε η κυρία Φλόρα Καραγιάν, να πει, που είναι είναι υπεύθυνη αρχαιοτήτων στην Θεσσαλονίκη κατά για την Τιβέρια, να πει αν όχι η Καστοριά ως μνημείο του UNESCO και ως κέντρο μελέτης του Βυζαντινού πολιτισμού, τότε ποιος. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό λοιπόν δεν το είπα εγώ. Το είπε ένας επιστήμονας που ξέρει τα πράγματα, αλλά εγώ εκείνο που ξέρω και αυτό που αντιλήφθηκα στην αρχή είναι πρώτον οι αιτήσεις όλων των φορέων και όλων όσων με συνάντησαν ότι χρειάζεται να αναπτυχθεί ο θρησκευτικός τουρισμός στην Καστοριά, αυτό μου το είπαν όλοι όταν ήρθα, και δεύτερον βλέπω αυτό που έχω στα χέρια μου ως εκκλησία, έχω αυτούς τις θησαυρούς που ναι μεν εγώ μπορώ να πηγαίνω με μια ομάδα χριστιανών εδώ των Καστοριανών να λειτουργούμε, οι ενωρίτες και όλα αυτά, αλλά αυτό νομίζω ότι μπορεί να γίνει κτήμα κάθε ανθρώπου, και επειδή ξέρω πώς λειτουργούν οι ενωρίες, τα κατηχητικά, οι εκκλησίες κτλ, μπορεί να προσελκύσει. Ας αφήσουμε τώρα προς το παρόν τους Κινέζους. Υπάρχουν και αυτά τα μεγαλεπίβολα σχέδια να γίνει παγκοσμίου τουρισμού κέντρο, να έρχονται Κινέζοι, Ιαπωνέζοι, Αμερικάνοι, Ρώσοι κτλ. Τουλάχιστον οι Έλληνες. Από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη, από τη Λάρισα, από τα Γιάννενα, από την Αθήνα, που μπορούν και όπως πάνε στα Μετέωρα και σε άλλα προσκυνήματα, κάλλιστα, εάν εμείς κάνουμε τις υποδομές που χρειάζεται, να έρχονται και στα δικά μας, να γίνει ένα προσκύνημα η Καστοριά. Πρέπει δεν να πω ότι το είπα στην εισήγησή μου, ότι βάσει μιας έρευνας, η οποία ανακοινώθηκε με τα αποτελέσματά της, αλλά δεν έχει δημοσιευτεί. Και ρώτησα, μου είπαν δεν έχει δημοσιευτεί, δεν ξέρω γιατί, αλλά ανακοινώθηκε λίγο πριν το φόρουμ, σε μια άλλη εκδήλωση, ότι στην πραγματικότητα δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κίνηση θρησκευτικού τουρισμού στην Καστοριά. Μάλιστα. Είναι ανεκμετάλλευτα δηλαδή. Είμαστε ακριβώς στην αρχή. Υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρών λοιπόν μπροστά μας για τα καραβαγγέλια και για την Ήβρο. Και για την Ήβρο, να μην ξεχάσουμε, λέει εδώ το μήνυμα, που την χάσαμε με την συνθήκη της Λοζάνης. Λογικά θα αναφερθούν πάρα πολλά πράγματα εκεί, ειδικά επαναλαμβάνω από τον κύριο Παυλόπουλο, τον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο. Σεβασμιότητα, θα τα ξαναπούμε βέβαια, θα είμαστε εκεί, θα το επαναλαμβάνουμε κοντά στην εκδήλωση. Επειδή κλείσατε και με τα καραβαγγέλια, να πω ότι και ο τίτλος Καραβαγγέλια παραπέμπει σε έναν άνθρωπο στον οποίο χρωστάμε πολλά. Το θρηλυκό αυτό Μητροπολίτη. Ένας λεβέντης πραγματικά, παπάς κάτω από τα ράσα του με το πιστόλι του. Λοιπόν, σεβασμιότατε. Αυτός είναι ένας λόγος να στηρίξουμε... Στα δύσκολα χρόνια της χώρας μας. Στα δύσκολα χρόνια της χώρας μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Θα τα ξαναπούμε. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Νατσιούλη. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα. Θα λοιπόν με τον Μητροπολίτη μας για όλα αυτά που θα συμβούν σε λίγες μέρες. Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.